Να πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να δούμε πώς, τη δική του οπτική, τη δική του ανάγνωση αυτών των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων που έχουμε. Κύριε Δελή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρία Βούζη και κυρία Μπακαλίδου και σε όλους τους ακροάτες μας. Κύριε Δελή, καταρχήν είχαμε έτσι ένα ξεκάθαρο θα λέγαμε αποτέλεσμα, αν και δεν έχουμε το 100% για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ήδη είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, τις παρακολουθήσατε, ο Δήμος περνά. Είναι και η εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σωστά. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ο Δήμος περνά στον κύριο Ζέρβα. Δεν ξέρω αν είναι έχετε... το 75% και ναι. Ήδη στην ενσωμάτωση. Αν έχετε επ' αυτού κάποιο σχόλιο, γιατί ασχολείστε με τα αυτοδιοικητικά. Ωστόσο, αφού κάνετε το σχόλιο σας, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω και για τους κομμουνιστές υποψηφίους πώς θα πήγανε. Αν οι πέντε θα αυξηθούν, θα μειωθούν, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας? Καταρχήν να πω ότι για το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης, επειδή είμαι ακόμα ενεργός Δημοτικός Συμβούλιο, mm-hmm. στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα από τη στιγμή που πήγε αυτό το δίδυμο, το οποίο δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Δεν ξέρω τώρα ότι τη συμμετοχή αν ήταν μεγάλη ή μικρή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή οι δύο πρώτες δημοτικές παρατάξεις, δηλαδή του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Ταχιάου, εισέρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και η επόμενη του κυρίου Ορφανού με μικρό αριθμό συμβούλων. Από 7, αν δεν κάνουμε λάθος. Ναι. 11 ο κύριος Ταχιάος, από 7 παίρνει mm-hmm. η παράταξη του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Ορφανού. Οπότε θα χρειαστεί οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες συνεργασίες και να γίνονται μάλλον για τα σοβαρά ζητήματα. Και πάνω σε αυτό είναι το ακριβώς το σχόλιο μου, ότι είναι δυνάμεις οι οποίες έχουν αυτό που λέμε, έχουν κοινή πορεία, έχουν κοινή κατεύθυνση, έχουν κοινή στρατηγική και για τα ζητήματα του Δήμου, ανεξάρτητα τώρα από το πώς κατεβαίνουν στις εκλογές ή από τα ποια κόμματα, αστικά εννοώ κόμματα, μια ΣΥΡΙΖΑ ή τους στηρίζουν. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτούν τελικά να συμβαδίσουν σε έναν δρόμο ο οποίος θα συνεχίσει κατά τη γνώμη μας την πολιτική του απερχόμενου δημάρχου, του κυρίου Μπουτάρη, και αυτό δεν προϊονίζεται τίποτα το θετικό βεβαίως για το λαό. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας για τους πέντε υποψήφιους κομμουνιστές, βρίσκεται σε εξέλιξη το αποτέλεσμα. Για τους πέντε νυν δημάρχους του ΚΚΕ δηλαδή, αλλά ναι, υποψήφιους. Οι οποίοι συμμετέχουν και στο δεύτερο γύρο. Αυτό που γνωρίζω και στα σίγουρα είναι ότι επανεκλέγεται και μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο ο κ. Πελετίδης στην Πάτρα. Mm-hmm. Με ένα ποσοστό πραγματικά πολύ μεγάλο, πάνω από 70% από ό,τι φαίνεται. Για τους υπόλοιπους κρίνεται. Από ό,τι βλέπω υπάρχει μια μάχη στο νήμα. Mm-hmm. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και αυτοί που συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο, αλλά και όλοι οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχθηκαν με την λαϊκή συσπήρωση, νομίζω ότι έχουν δώσει δείγματα γραφής σωστά τώρα και θα συνεχίσουν βεβαίως και στα νέα δημοτικά συμβούλια να υπερασπίζονται με σθένος και μαχητικότητα των εργαζομένων. Μάλιστα. Κύριε Δελή, αφήνουμε πίσω μας μια ανεκλογική αναμέτρηση σε ό,τι αφορά στο δεύτερο γύρο των επαναληπτικών εκλογών και έχουμε μπροστά μας τις βουλευτικές εκλογές τον Ιούλιο κατά πάσα πιθανότητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέποντας το σκηνικό που διαμορφώθηκε με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, εσείς έχετε δει κάποια μηνύματα τα οποία έχουν βγει από την κάλπη και δείχνουν ένα προσανατολισμό της ελληνικής κοινωνίας και προς τα πού? Κοιτάξτε, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει βεβαίως όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την εμφάνιση ενός νέου πολιτικού τοπίου, στο οποίο βεβαίως τον πρωτεύοντα ρόλο, τον προεξάρχοντα ρόλο, τον αναλαμβάνει από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία. Σε αρκετή απόσταση πίσω της είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εισπράττοντας βεβαίως μια γενικευμένη δυσαρέσκεια για τη συνολική του πολιτική, mm-hmm. Και όχι βέβαια μόνο για το ύφος, το ήθος ή την αλαζονία που ορισμένοι προβάλλουν ως κύριες αιτίες της εκλογικής επίδοσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε αυτό το τοπίο βεβαίως και είναι ευεξήγητο. Θα λέγαμε ότι αυτός που προετοίμασε αυτήν την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που την ξέπλυνε κυριολεκτικά από την ξέπλυνε την πολιτική που εφάρμοσε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι άλλος από την σημερινή
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε το δικαίωμα ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ την ΑΛ να εμφανίζονται δικαιωμένοι για μια πολιτική που εφάρμοσαν τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Και αυτό βεβαίως το ξέπλυμα έγινε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα έλεγε, ψήφισε και αυτός βεβαίως το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ενσωμάτωσε τα προηγούμενα, και συνέχισε βεβαίως μια αντιλαϊκή πολιτική που είχαν ασκήσει και οι προηγούμενοι. Πάνω στα χνάρια αυτά, κύριε Αβούζη, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να πατήσει, να αξιοποιήσει όλο το νομοθετικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει βεβαίως και αυτή τη δική της πολιτική. Να πάρει δηλαδή τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει βεβαίως στον ίδιο δρόμο, μην αμφισβητώντας ούτε τη βασική οικονομική πολιτική, ούτε βεβαίως κατά διάνοια, εκεί και αν δεν υπάρχει, εκεί και αν υπάρχει πλήρης και απόλυτη στήχηση, την εξωτερική πολιτική. Αυτό τώρα το ερώτημα που τίθεται, και βέβαια χρειάζεται πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι γιατί πάντα υπάρχει αυτή η συντηρητική στροφή και δεν ευνοούνται, δεν ενισχύονται τα αριστερά κόμματα, το ΚΚΕ. Θέλω να πω να αυξήσουν τα ποσοστά τους από αυτή τη δυσαρέσκεια ενδεχομένως. Και με τις επιδόσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, της Χρυσής Αυγής. Ναι. Κοιτάξτε, η συντηρητικοποίηση βεβαίως της κοινωνίας είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Εμφανίζεται και στην Ελλάδα, αν και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο mm-hmm. και στις ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι επιδρά, και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει, επιδρά πάντως. Mm-hmm. Επιδρούν οι ανατροπές που έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες στις σοσιαλιστικές χώρες. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξακολουθήσει να επιδράσει στις συνειδήσεις των πλατύτερων λαϊκών και εργατικών μαζών. Δεν ήταν μικρό αυτό που έγινε, θέλω να πω. Από την άλλη, έχεις μια πολιτική, την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται και από όλες τις κυβερνήσεις, και τις δεξιές, τις λεγόμενες και τις κεντρώες και τις κεντροαριστερές ή τις αριστερές, όπως θέλει να αυτοαποκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εφαρμόζουν αυτή την πολιτική και η οποία βεβαίως οδηγεί στην δυσαρέσκεια, στην απογοήτευση ένα κόσμο, και αυτό βεβαίως οδηγεί μοιραία οδηγεί τις συνειδήσεις να υποχωρούν. Έχουμε αριστερά δίθεν προοδευτικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να επενδύουν στις μειωμένες απαιτήσεις και να τις πιέζουν να πάνε ακόμα πιο κάτω τις απαιτήσεις τους οι άνθρωποι, μοιράζοντάς τους απλώς φιλοδορήματα και κάποια επιδόματα, αν και εφόσον προκύψουν πλεονάσματα τα οποία τα έχουν χιλιοπληρώσει το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που επιδρούν στη συνείδηση των εργατικών λαϊκών μαζών, και μη βλέποντας μπροστά τους κάποιο διέξοδο, οδηγούνται μοιραία σε πιο συντηρητικές επιλογές. Ερμηνεύεται το φαινόμενο, δεν είναι ερμηνευτό. Και κάθε δείχνει και μια σταθερότητα αυτό το φαινόμενο. Παρεμβαίνουμε εμείς, παρεμβαίνουν οι κομμουνιστές. Κομμουνιστές που στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουν ένα αξιοσέβαστο ποσοστό και ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος. Ναι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, φυσικά. Ποσοστό βεβαίως. Παρεμβαίνουν και προσπαθούν με νύχια και με δόντια, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, να προβάλλουν τη γνήσια λαϊκή διέξοδο. Μια διέξοδο που, την οποία εμείς, κυρία Βούζη και κυρία Μπακαλίδου, τη λέμε καθαρά στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει στο λαό, δεν υπάρχει περίπτωση να καλυτερέψουν οι ζωές των ανθρώπων μέσα σε αυτό το σύστημα από εδώ και πέρα. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πια μονάχα φτώχεια, ανεργία, αν μη τι άλλο, και πολέμους. Αν μη τι άλλο, κύριε Δελή, το λέτε ξεκάθαρα. Αυτό είναι, θα πρέπει να το πούμε. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, και ο κόσμος θα πρέπει να δει την προοπτική για αυτόν και για τα παιδιά του στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική, στην ανατροπή αυτού του συστήματος. Βεβαίως δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ωστόσο, όπως λένε και οι Κινέζοι, και ακόμα και για το πιο μεγάλο ταξίδι, χρειάζεται να κάνεις το πρώτο βήμα. Μάλιστα, να μείνουμε με αυτή σας την κουβέντα, κύριε Δελή. Να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Αφού καλέσουμε βεβαίως τους ακροατές να σκεφτούν αυτά που λέει το ΚΚΕ και να το επιλέξουν στις βουλευτικές εκλογές. Ένα κόμμα που θα αποτελεί και στην επόμενη Βουλή τη μόνη πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.